φάνες. Μπορεί να ρίξει, και, ναι, εδώ στην Εντέλη. Και ρίχνει χιονόνερο στα βόρεια προάστια αυτή τη στιγμή. Η μπάγια είδε χιόνι. Πού, στην Εντέλη, ας πούμε, μπορεί να ρίξει. Η μπάγια το πρωί ήρθε με παγετό. Ήρθε παγετό, λέει. Όχι, απλά η θερμοκρασία ήταν λίγο πεσμένη, αλλά δεν ήταν είναι πεσμένη, και... Τάσο, και εγώ το πρωί που πήγα. Μπορεί η ανεβασμένη ήταν, αλλά σου λέει βρήκε πάγο στον δρόμο. Και όπου παίρνει μου έδειχνε έλειωνε το αμάξι, μου είχε βγάλει ένδειξη πάγου. Προσοχή. Ναι, εντάξει, δεν σου βγάζει το αμάξι, μετράει η θερμοκρασία. Όχι ο λοιπόν, πάμε για τον καιρό. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, γιατί λοιπόν, δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το κύμα. Σε περιμένουμε ηλιοφάνεια καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα καλά σε όλη την πολύπα, τη Δυτική Ελλάδα. Και τη Βόρεια Ελλάδα ήλιο. Αλλά με κρύο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές, κυρίως στις Κυκλάδες στην Κρήτη, περιμένουμε βροχές. Βρέχει αυτή τη στιγμή σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, στην Κρήτη. Πολύ βροχή έριξε στην Κέα, πολύ βροχή στο Λασίθι και χιονίζει στις κορφές των βουνών της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ με εξασθένηση. Βοριάδες, η θερμοκρασία από μείον 6 έως 10 βαθμούς στα βόρεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή μείον 6 στο Περτούλι, τον Ευροκόπη, μείον 5 στο Καρπενήσι, στην Κοζάνη. Αλλά έχουμε και μείον 10, μείον 9 στα χιονοδρομικά κέντρα και αυτό είναι καλό, με αρκετό χιόνι. Και στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού τώρα το πρωί, με χιονόνερο και χιόνι στα ορεινά, αλλά γρήγορα θα φτιάξει ο καιρός και από το απόγευμα και μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 4-5 βαθμούς στα βόρεια έως 12 βαθμούς μέγιστη σήμερα στην Αττική. Αύριο, όχι στη Θεσσαλονίκη καταρχήν, περιμένουμε λιακάδα όλη μέρα σήμερα. Βαρδάρης 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα περιμένουμε παντού ηλιοφάνεια. Και μόνο στην Κρήτη και στις νοτιότερες περιοχές περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Ούτε βροχή, ούτε χιόνι, ούτε τίποτα. Εξασθένιση των βοριάδων, 3 με 5 μποφόρ, μέχρι στο Αιγαίο άντε το πολύ μέχρι 6, θερμοκρασία σε άνοδο. Από μείον 5 έως 13 στα βόρεια, από μείον 3 έως 14 στα κεντρικά και από 4 έως 14-15 στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά από το απόγευμα και κυρίως από το βράδυ και μετά περιμένουμε συννεφιές στα δυτικά και λίγες βροχές τη νύχτα, κυρίως στην Κέρκυρα και την Ιγουμενίτσα. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα θα αρχίσουν να γυρίζουν από τα δυτικά σε νοτιάδες, που θα φτάσουν τα 4 με 6, θερμοκρασία σε άνοδο. Θα φτάσει από τους 14 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, τους 16-17, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 18 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές περιοχές και τις 17-18 στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο, Τάσο, θα είναι βροχερό. Βροχερό, βροχερό. Κυρίως τα δυτικά, τα νότια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, δυτική Πελοπόννησο θα είναι οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά σιγά σιγά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Θα είναι έντονα φαινόμενα, θα δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν φαίνεται να είναι έντονα, όχι, δεν φαίνεται να είναι έντονα. Χιόνια πάλι θα έχουμε στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δηλαδή ουσιαστικά στην Πίνδο. Okay. Οι άνεμοι νοτιάδες, 5 με 6 μποφόρ, στα πελάγη 7, η θερμοκρασία στους 18-19 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Μας θύμισε ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης ότι πέρσι Αγίου Νικολάου είχαμε χιόνια στο Χορτιάτι. Ήτανε είχαμε πιο... χιόνια και χαμηλά και σε χαμηλότερες περιοχές πέρσι, βέβαια. Είναι πολύ πιο ήπια τα πράγματα μέχρι στιγμής. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε πλημμύρες. Φέτος ήταν οι πλημμύρες. Αλλά να δούμε τι.